και την όμορφη επικράτηση, ο Βασίλης Λάκης, σκόρερ του πρώτου και δημιουργός του δεύτερου γκολ. Ισοπαλία για τους αντιπάλους και στα δοκάρια. Ψηλά η σημαία του βοηθού για offside, ο διευθυντής δεν την εστερνίστηκε. Είναι ευκαιρία για την ΑΕΚ με τον Βασίλη Λάκη, μπάλα στο δοκάρι. Εκπληκτική προσπάθεια από τον Λάκη. Τον Βασίλη Λάκη, ο Σάριτ που ψάχνει τον Κυπαρίση και είναι ευκαιρία για τα Γιάννηνα. Ο Κυπαρίση που πετά την μπάλα εκτός, δαπανώντας μια εξαιρετική στιγμή για την ομάδα του Νίκου Αναστόπουλου. Κεφαλιά από τον Κυπαρίση, η μπάλα περνά λίγο out στην σέντρα που πραγματοποίησε ο Μπλέτσας. Τον Αλιτζής γυρίζει, κεφαλιά από τον Λάκη στα χέρια του Γκίτκου. Πολλοί κόσμος πίσω από την μπάλα, ο Σάριτς είναι αυτός που εκτελεί με πολύ δύναμη δοκάρι. Η απάντηση του ΠΑΣ στο δοκάρι της ΑΕΚ και του Βασίλη Λάκη. Ωραία παλιά για τον Γεωργία που ήρθε από πίσω, ο οποίος δεν μπορεί όμως να νικήσει τον Γκίτκο που κάνει την πολύ μεγάλη επέμβαση. Ο Λάκης ήταν. Ο Κάκος απομακρύνει, ο Γεωργίας κατεβάζει. Πραγματοποιεί την σέντρα, ευκαιρία εδώ με τον Λάκη τελικά να πετυχαίνει σε αυτή την φάση ότι δεν μπόρεσε. Δύο λεπτά νωρίτερα η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ στο 66 και προηγείται με 1-0 με το τέρμα από τον Βασίλη Λάκη. Εδώ η σέντρα από τον Νίκο Γεωργέα. Ο Λάκης βρέθηκε στην πλάτη της άμυνας προσπαθώντας να τροφοδοτήσει κάποιον συμπαίκτη του. Έστειλε την μπάλα στα πόδια του Βασίλη Λάκη που είναι ταχύτατος. Συνεχίζει την προσπάθεια, ο Νικολαίδης ακολουθεί. Εκεί πήγε η μπάλα, το 2-0 για την ΑΕΚ με μια υποδειγματικά εκδηλωμένη αντεπίθεση από τον Βασίλη Λάκη, ο οποίος έβαλε τις βάσεις και προσέφερε το γκολ στον Ντέμι Νικολαίδη. Ο Ντέμις Νικολαίδης δεν χαρίζεται, βούτυρο στο ψωμί του. Βιντόγεβιτς αποκαλεί θέση, στέλνει την μπάλα ψηλά πάνω από την εστία του Χιώτη. Ο Κυπαρίσης. Ο Σάριτς εκτελεί μπάλα πάνω από την εστία του Χιώτη. Ρίσκαρε, Γιάννη να πήγε μπροστά να πετύχει κάποιο γόνο να ισοφαρίσει. Εκμεταλλευτήκαμε και τη δεύτερη ευκαιρία που πήραμε για μας αυτή τη στιγμή. Πάρα πολύ σημαντική νίκη. Προσπαθήσαμε. Είχαμε διάθεση, πάθος, όλα τα στοιχεία. Αυτά που έχουμε. Και με εμφάνιση σαν τη σημερινή, δεν θα έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα για να μπορέσουμε να πετύχουμε το στόχο μας. Να επιστρέψουμε στο άλμα της ημέρας, αυτό που έγινε τελευταίο χρονικά στον Κορυδαλό, τη μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού της Προοδευτικής με 2-0 και να δούμε τι κατέγραψε μια ακόμη κάμερα από αυτό.